Βάλε και ντομάτα, βάλε και λοκάνικο. Α, εσύ είσαι το ενισχυμένο παρολί. Ναι. Σε κατάλαβα. Απ' τη φωνή και το τετραόροφο. Με το σούπερ ενισχυμένο παρολί θα πάθεις Novibet. Γιατί τώρα αυξάνεις τα κέρδη σου έως 75% στα δελτία πολλαπλών επιλογών. Χαίρετε φίλες και φίλοι από τον Σπαρτακό. Έχει αγωνιστική σήμερα για την Development 2 League και οι ζωντανοί λοκρέατοι μετωπίζουν τους Bubble Bobble. Ότι είναι γηπεδούχοι με ρεκόρ 4-1. Η μοναδική ήττα τους ήταν την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στους Los Labriniers, από τους οποίους στήθηκαν με 57-51. Ενώ από την άλλη, οι Bubble Bobble μετρούν 3 νίκες και 2 ήττες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Ένα τρίποδο τώρα από την γωνία για να ανοίξει το σκορ η γηπεδούχη, ο Μπαμπάνης σημαδεύει σωστά για το 3-0. Οι ζωντανοί λοκρύοι που ξεκινούν με Γκρέκο, Θεοφανόπουλο, Κωνσταντίνου, Μπαμπάνη και Μπούτσικα. Ενώ από την άλλη στην ροζ πεντάδα έχουμε Σενιόρ, Νίκο Λιτσαρδόπουλο, Λιθαρίδη, Βρακούλια και Κυριακόπουλο. Η γηπεδούχη και πάλι στην επίθεση, Μπουτσίκας. Μαλά έφτασε και πάλι στα δικά του χέρια, πήρε ο Γκρέκος. Είναι έξω. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Αδύναμο το σουτ των πόντων από τον Μπαμπάνη. Παραμένει έτσι το 3-0. Φιλοξενούμενοι οι οποίοι νίκησαν την προηγούμενη αγωνιστική, την οποία καταφέρνουν να επικρατήσουν επί των slow motion με 66-30. Έτσι λοιπόν θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα σε αντίθεση με τους γηπεδούχους, οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν και πάλι στις νίκες. Ένα μακρινό σουτ τριών πόντων από τον Κυριακόπουλο, άστοχο. Λισαρίδης, 8 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Προσπαθεί να πλησιάσει ο Μπρακούλιας, ψάχνει λίγο χώρο, πολύ καλή άμυνα όμως από τον Γκρέκο. Και μάζεψαν τώρα οι γηπεδούχοι. Κωνσταντίνου, από κοντά ο Γκρέκος, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Δεν αλλάζει έτσι ούτε τώρα το σκορ. Πάνε σε μια γρήγορη επίθεση εδώ η Ροζ και θα έρθει το καλάθι τελικά από τον Λισαρίδη. Θα μειώσει σε 3-2, πετυχαίνοντας έτσι και το πρώτο καλάθι για τους Bubble Bobble. Γκρέκος. Κωνσταντίνου του δίνει και χώρο ο Γκρέκος. Χωρίς καλή ισορροπία ο παίκτης των ζωντανών λοκρών. Κυριακόπουλος. Μπαλά στο πλάι, στα χέρια του Σενιόρ. Επιθέσεις, Κυριακόπουλος θα το επιχειρήσει από μακριά, δεν μπορεί να σκοράρει. Γκρέκος. Κύριο Κωνσταντίνου. Άργησαν να βγουν πάνω του. Τέλεσε για 3 σε κανέρμπολ. Και πάλι καταλήγει και πάλι στα χέρια του Κυριακόπουλου. Ένα βηματάκι στο πλάι και εκτελεί για 2 αυτή τη φορά για να βάλει μπροστά για πρώτη φορά σήμερα τους φιλοξενούμενους. 3-4. Μπαμπάνης. Γκρέκος. Πάλι Μπαμπάνης. Μια δύσκολη προσπάθεια, δεν βρήκε το καλάθι. Σενιόρ. Λισαρίδης. Πασάρει και πάλι στον Σενιόρ, αυτός προσποιείται για να πλησιάσει. Στέκεται για 2 και εκτελεί για το 3-6. Και αυτό συνδέεται με το αντίπαλο καλάθι. Για να δώσει ένα προβάδισμα 3 πόντων τώρα στην ομάδα του. Κωνσταντίνου. Ακούγησε ο Κυριακόπουλος τελευταίος. Έδειξε την μπάλα από τα χέρια του Μπούτσικα. Κατοχή παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν 7 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση.
Ολυμπιακός άφησε έξω 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Έχουμε λίγο χώρο ο Μπαμπάνης. Δεν είχε δει όμως το ρολόι, δεν είχε αντιληφθεί ότι τελείωνε ο χρόνος. Του έμεινε έτσι μπαλά στα χέρια. Μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση. Κυριακόπουλος πιέζεται. Μπαλά κατέληξε στα χέρια του Λισαρίδη. Εκτέλεσε από το ύψος της βολής. Θετικό rebound τον Μπρακούλια. Και πάλι Κυριακόπουλος. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Έχουμε και διακοπή για το πρώτο time out. Θα μπήκε η βολή από τον Κυριακόπουλο. 3-9 πλέον το σκορ. Τέλεσε αμέσως με το κουρκιστή παρά ο Παπάνης. Δεν μπόρεσε να βρει κάτι καλό. Κυριακόπουλος. Μια σκαστή πάσα για τον Λισαρίδη. Αυτός από τα δεξιά προλαβαίνει τον Γκρέκο. Θα μαζέψει και το επιθετικό rebound. Ο μακριά ο Κοκκινάκης τώρα στο χ και αυτός. Ράλης. Ήψες ωραία για τον Μπούτσικα. Έπεσε άτσαλα πάνω του ο Μπρακούλιας. Αυτός θα κάνει το φάουλ. Είναι το πρώτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Μπούτσικας πήρε από την επαναφορά. Πήγε κόντρα σε δύο αντιπάλους. Γκρέκος στην εξέλιξη της φάσης. Δεν θα μπορέσει να πετύχει κάτι. Παραμένει στους τρεις πόντους η γηπεδούχη. Καταφέρει να σκοράρουν μόνο με το τρίποντο του Μπαμπάνη. Εκτοτε έχουν συγκλήσει και έχουν δώσει και την ευκαιρία στους Ρόζους να φτιάξουν ένα δικό τους σερί. Σενιόρα τώρα από μακριά, αστοχή και αυτός. Μπαμπάνης. Περιμένει στην περιφέρεια ο Μπουτσίκας για να πάρει το τρίποντο. Κυριακόπουλος. Τον ράλι μπροστά του. Τώρα σενιόρ. Λισαρίδης. Τώρα στην καλή άμυνα του Μπούτσικα. Δεν έχουμε και αλλαγή τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Τσουράκης. Θα πέρασει το μάτς. Ο σενιόρ θα καθίσει τον παγκό. Φορά έφερε την μπάλα στα χέρια του Κυριακόπουλου. 7 δευτερόλεπτα θα αποφασίσει να εκτελέσει τελικά. Θετικό rebound για τους Ρόζ. Τίποτα όμως στην συνέχεια από τον Λισαρίδη. Δεν διαμαρτύρεται για φάουλ, δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα. Ράλης. Και τώρα ο Μπαμπάνης. Περιμένει στημένο στην γωνία ο Θοφανόπουλος. Στέκεται για 2 χωρίς καλή ισορροπία. Πολύ κακό το σούτ, αλλά έρχεται εκεί να βελτιώσει την κατάσταση ο Γκρέκος. Για να πετύχει το δεύτερο καλάθι των γηπεδούχων στο μάτς, 5-9. Καλάθι μετά από ώρα στο παιχνίδι για τους ζωντανούς λοκρούς. Και πάλι έχει ακόμη ευκαιρία ο Μπρακούλιας μετά το δικό του άστοχο. 5-11. Ράλης λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Και ο Φανόπουλος. Μπούτσικας για 2 από το ύψος των βολών, αστόχησε. Κυριακόπουλος αναζητεί κάποιον συμπαίκτη. Ωραία και έξυπνη η πάσα του. Στην κίνηση προσπάθησε ο Μπρακούλιας. Κράτησαν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι. Και τώρα θα το πάρει από μακριά ο Κυριακόπουλος. Αστοχή. Και μπάλα στα χέρια των γηπεδούχων. Ράλης. Γκρέκο στην κορυφή. Πάσαρε τελικά στον Μπούτσικ. Αυτός έχασε την ευκαιρία του. Τα βάζει και με τον εαυτό του. Ήξερε ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία τώρα εδώ. 1-20 τώρα στο ρολόι πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Κυριακόπουλος σε ακόμη μια δική του προσπάθεια, η οποία είναι άστοχη.
παραμένει το 5-11. Θέλουν να μειώσουν τώρα οι γηπεδούχοι, οι οποίοι δεν τα έχουν πάει καθόλου καλά επιθετικά μέχρι στιγμής. Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Μπούτσικας εδώ κέρδισε το φάουλ τελικά τον Μπρακούλια, και τώρα θα πάει στην γραμμή για δύο βολές, ενώ είναι και το δεύτερο φάουλ αυτό για τον Μπρακούλια. Από νωρίς φορτώνεται με δύο προσωπικά φάουλ. Μέσα πρώτη βολή. Τώρα εκτελεί και την δεύτερη ο Μπούτσικας, αστόχησε. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Ο Κυριακόπουλος το έχει κάνει. Το μάτς επέστρεψε, βασικά μπήκε για πρώτη φορά ο Γιαννόπουλος. Με λογαριασμό των γηπεδούχων. Θεοφανόπουλος τον καταδιώκει ο Κοκκινάκης. Γκρέκος και αφήνει τώρα στον Ράλι. Δύο δευτερόλεπτα πρέπει να εκτέλεσε ο Ράλις. Γκρέκος πρόλαβε το ρολέ, φτώχησε κιόλας. Στο τσακ πέταξε την πάρα από τα χέρια του. Κίνη κατέληξε στο καλάθι για το 8-11. Ομή επίθεση λογικά τώρα για τις δύο ομάδες. Κλέψουν τελικά οι γηπεδούχοι. Γκρέκος θέλει να γυρίσει. Κράτησε ο Μπαμπάνης. 14 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους ζωντανούς λοκρούς. Μπαμπάνης με την μπάλα στα χέρια του, πήρε και το σκριν. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπαμπάνης συνεχίζει, θα το πάρει πάνω του. Στο σίδερο η μπάλα και φινάλε στην πρώτη περίοδο. 8-11 το σκορ. Πήγαμε μόλις και στην δεύτερη περίοδο. 8-11. Έχει τώρα φωτεινό πίνακα. Οι φιλοξενούμενοι είναι τώρα μπροστά στο συν 3. Και στην επίθεση επίσης με τον Σενιόρ να βρίσκει μια τυφλή πάσα στον Λισαρίδη. Γι' αυτό θα γράψει το 8-13 τώρα. Ράλης. Κατέληξε στον Γκρέκο. Δεν βρήκε διάδρομο. Πήρε τώρα ο Γιαννόπουλος. Δέχτηκε το φαουλ από τον Λισαρίδη. Από την baseline θα επαναφέρει ο Ράλης. Βρήκε τον Γκρέκο, αφού βρέθηκε σε θέση βολής κατευθείαν μετά την επαναφορά. Μάζεψαν τώρα οι Ρος. Και ο Κυριακόπουλος θα βγάλει την επίθεση τώρα τους Bubble Bubble. Σε η πάσα του. Στην επαναφορά λοιπόν με τον Λιτσαρδόπουλο η Ρος. Ο Κυριακόπουλος θα πάρει, θα εκτελέσει για δύο και θα ανεβάσει τώρα το σκορ στο 8-15. Στο σύν 7 πλέον οι φιλοξενούμενοι. Ράλης Ολομόνα, αυτός θα φτάσει μέχρι το τέλος για το 10-15. Δεν βρήκε κανέναν αντίπαλο μπροστά του για να τον σταματήσει. Κυριακόπουλος ξεχνάει για λίγο την μπάλα. Πάει πάνω το Ράλης για να τον κλείσει. Μένει με τον Γιαννόπουλο. Θα πάρει το σου τριών πόντων. Εκτελεί ο Κυριακόπουλος για το 10-18. Έχουν μπει καλά στην δεύτερη περίοδο τώρα οι φιλοξενούμενοι. Βρίσκουν πιο εύκολα λύσεις επιθετικά. Κρατούν μια καλή διαφορά 8 πόντων. Γκρέκος από κοντά θα το χάσει. Σενιόρ μαζεύει το rebound. Πέλα φύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Πέρασε και από τον Ράλι. Ο Κινάκης λέει και την πάσα για τον Λισαρίδη. Ο ίδιος μαζεύει. Ηρεμή έξω. Ηρεμή το παιχνίδι με την πάσα έξω στον Κυριακόπουλο. Αφήνει στον πλάι Λισαρίδης τώρα κοντά στο αντίπαλο καλάθι με τον Γιαννόπουλο πάνω του.
δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Τελειώνει και ο χρόνος επίθεσης. Έχει τελειώσει ο χρόνος επίθεσης, καθώς δεν έχει βρει καλή στο Στεφανή μπάλα. Και έτσι έφτασε στο 0 το ρολόι. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Συνέχεια λοιπόν τους δουλανούς λόκρους στην επίθεση. Γκρέκος γίνει χαμηλά το φάουλ, δεν μετράει το καλάθι που μπήκε στην συνέχεια. Ο Ράλης στην επαναφορά. Μπαμπάνης γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, αστοχή. Και νέα ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους. Γκρέκος θα πάρει το φάουλ. Να δούμε ποιος από τους δύο το έχει κάνει. Το 34 δείχνει ο διαιτητής. Ο Κυριακόπουλος είναι αυτός που έχει υποπέσει την παράβαση. Είναι το τρίτο ομαδικό. Στο σίδερο η πρώτη. Δεν αλλάζει έτσι και το 10-18. Θέλει και την δεύτερη τώρα ο Γκρέκος, θα μένει και αυτή. Παραμένει διαφορά στους 8. Σενιόρ. Πάει σε μια ατομική προσπάθεια και θα φέρει και αποτέλεσμα για το 10-20. Η διαφορά για πρώτη φορά θα φτάσει σε διψήφια επίπεδα. Στο σύν 10 πλέον η Bubble Bubble. Νέο φάουλ. Αυτή την φορά τον Κοκκινάκη. Γκρέκος γύρισε το κορμί του. Ο Λυσαρίδης τώρα θα κάνει το πέμπτο ομαδικό και στέλνει παράλληλα και τον αντίπαλό του στην γραμμή. Σε πρώτη. 11-20. Σενιόρ. Πήρε το τρίποντο, πήρε και το φάουλ επίσης από τον Γκρέκο που έπεσε πάνω του την ώρα που πήγε να εκτελεθεί για τρεις. Και έτσι έχει την ευκαιρία για τρεις εύκολους πόντους τώρα ο παίκτης των φιλοξενούμενων. Στο μάτσο ο Κωνσταντίνου για τους γηπεδούχους, ενώ εκτελεί την πρώτη βολή άστοχα ο Σενιόρ. Έξω η δεύτερη, έχει καλή μία. 0 στις 2 μέχρι στιγμής. Και τώρα σιγά σιγά ετοιμάζεται και για την τρίτη προσπάθεια. Θα δίνει βαλή. Για το 11-21. Ράλης. Γκρέκος. Κάποιος ακούμπησε από την πλευρά των Ρόζ και αυτό η μπάλα είναι και πάλι για τους ζωντανούς λοκρούς. 7 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι για τους γηπεδούχους. Θα πρέπει να πάνε σε μια πιο γρήγορη επιλογή. Γκρέκος θα το πάρει αυτός. Δεν θα το βάλει και σε καλύτερη θέση εκεί ο Κυριακόπουλος για να μαζέψει το rebound. Σενιόρ. Έκλεισε η άμυνα, βρήκε την πάσα όμως εκείνος. Δεν μπορούσε να βρει το δίποντο Λιτσαρδόπουλο στην συνέχεια.
Γκρέκο σταματάει την τρίπλα. Παίζει με τον Γιαννόπουλο, το αφήνει έξυπνα εκείνος. Ξανασυνεργάζονται οι δυο τους. Θα πάρει την εκτέλεση τώρα ο Γιαννόπουλος, δεν θα καταφέρει κάτι. Και ο Σενιόρ θέλει να τρέξει. Κουβαλάει στην άλλη πλευρά, τελειώνει και μόνος του τη φάση. Για το 11-23. Δεχτήκε στο παρκή ο Σενιόρ, δεχτήκε, σηκώθηκε όλα καλά. Διαφορά στο σύν 12. Περ τον Ροζ. Ράλης. Βρήκε ευκαιρία για να πάρει ένα τρίποντο ο Κωνσταντίνου. Κατοχή είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. Βούτσικας. Ράλη συγκρατεί τελικά. Ύψωσε με ρίσκο. Έκλεισαν οι Ροζ με τον Λιτσαρδόπουλο και θέλουν να φύγουν και γρήγορα μπροστά. Κουράκης παλεύει, θα χάσει τελικά από τον Ράλη. Βούτσικας τώρα στην άλλη πλευρά, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 13-23. Διαφορά ξανά στρογγυλά στους 10 πόντους. Τσαρδόπουλος θα πασάρει σε αντίπαλο. Ράλης παίζει γρήγορα με τον Κωνσταντίνου. Αυτή τη φορά η επίθεση δεν θα φέρει κάτι καλό για τους γηπεδούχους. Είναι διορισμός στις τελευταίες φάσεις και ο Ράλης τώρα θα κάνει το φάουλ. Για αυτή και εδώ να επαναφέρει ο Λιτσαρδόπουλος. Πέρασε ο Σενιόρ. Φινί στο πλάι για το δίποντο του Μπρακούλια. 13-25. Κωνσταντίνου. Βούτσικας ανάμεσα σε δύο αντίπαλα σώματα. Ένα δίποντο από κοντά ο Θεοφανόπουλος, θα δώσει τη λύση τώρα. Με το 15-25. Μια βιαστική επιλογή εδώ από τον Σενιόρ. Αυτή είναι ο λάθος τον Μπόμπλη Μπόμπλη. Ενώ στο μάτσο έχει επιστρέψει ο Μπαμπάνης για λογαριασμό των γηπεδούχων. Κωνσταντίνου. Ωραία, θα περάσει, τα χάλασε στο τελείωμα. Σενιόρ. Κύριο Τσουράκης. 13 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Κάνει το βηματάκι πίσω ο Σενιόρ για να εκτελέσει για 3. Δεν μπορεί να βρει στόχο. Κωνσταντίνου. Δεν μπορεί να τον προλάβει ο Σενιόρ. Θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι για το 17-25. Μια φορά έχει πέσει στους 8 πλέον. Με 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα να απομένουν ακόμα για να πάμε στο ημίχρονο. Ωραία κίνηση εδώ, αλλά στην συνέχεια ο Λιτσαρδόπουλος δεν έκανε το ανάλογο τελείωμα στην φάση. Θα περάσει και εκτός τώρα για να πάρει την θέση του ο Κυριακόπουλος. Ο Φανόπουλος. Το πήρε για 3 ο Μπαμπάνης. Θετικό rebound. Ο Μπούτσικας έχει κάνει βήματα. Πήγε στράφηκε ο πανηγυρισμός. Δεν αντιλήφθηκε ότι έχει κάνει το λάθος. Κυριακόπουλος. Λιτσαρδόπουλος. Ο έτερος Λιτσαρδόπουλος. Ο σχολείο των Μπρακούλια ήταν τώρα που αστόχησε. Θεοφανόπουλος θα περάσει ωραία την πάσα για τον Γιαννόπουλο. Έχει και το φάουλ αυτός από τον Τσουράκη. Έχουμε βολές για τον ψηλό των ζωντανών Λοκρών.
πρέπει να είναι η πρώτη φορά που πάει στην γραμμή ο Γιαννόπουλος. Αστοχή στην πρώτη. Από την πλευρά των Λοκρών και πάλι ο Σενιόρ δεν φύγει το φάουλ από τον Μπούτσικα. Έκανε πάσα τελικά ο Σενιόρ, γι' αυτό και θα επαναφέρουν από την baseline τώρα η Ροζ, όχι από την πλάγια γραμμή βασικά. Σενιόρ κράτησαν οι Ροζ, πάσα έξω, Σενιόρ στο ένα δευτερόλεπτο προλαβαίνει να εκτελέσει, δεν βρίσκει κάτι καλό και ο Σαφανόπουλος παίζει γρήγορα για τον Κωνσταντίνου. Τελευταία 44 δευτερόλεπτα στην δεύτερη περίοδο. Μαμπάνης από την κορυφή για 3, δεν παίρνει το καλάθι και παραπερνάει και εκτός. 36 δευτερόλεπτα τώρα στο χρονόμετρο. Κυριακόπουλος αναλαμβάνει να φτιάξει αυτή την επίθεση. Κωνσταντίνου υπερθυμίζει, έχουν ένα φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι. Γενική ο Μπαμπάνης για να πιέσει. Τσουράκης από μέση απόσταση. Πέρασε η μπάλα και από το Στεφάνη. 13,3 τώρα όλα για τους γηπεδούχους. Στεφανόπουλος. Τσικάς, το πίεση, 2,9 τώρα στο ρολόι για μια τελευταία επίθεση των Bubble Bobble. Σενιόρ, πρέπει να εκτελέσει, έκανε πάσα τελικά, δεν το είχε καταλάβει ότι τελειώνει ο χρόνος. Και έτσι φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, 18-25 δείχνει το σκορ. Ξεκίνησε μόλις και η τρίτη περίοδος εδώ στον Σπάρτακο, 18-25 το σκορ. Με τους φιλοξενούμενους να διατηρούνται μπροστά. Και από την άλλη τους γηπεδούχους να εξακολουθούν να κυνηγούν στο σκορ. Κατάφεραν να ρίξουν κάπως την απόσταση στα τέλη της δεύτερης περίοδου. Ωστόσο, οι Ρόζοι είναι εκείνοι που κρατούν το τιμόνι. Κυριακόπουλος. Μαζεψαν τώρα οι γηπεδούχοι και θέλει να τρέξει ο Κωνσταντίνου. Είναι στο πλάι. Πάρει το σούτριον πόντων. Ο Στεφανόπουλος δεν καταφέρει να πετύχει κάτι. Και τώρα Κυριακόπουλος. Πλάτη ο παίκτης των Bubble Bobble. Πήρε πάνω την εκτέλεση. Παλεύει για το rebound το Μπρακούλιας. Θα βγουν οι κοιτές τελικά σε αυτή τη μάχη. Η ζωντανή Λοκρή και ο Στεφανόπουλος τους βγάζει τώρα στην επίθεση. Ο Μπαμπάνης έχει μείνει μόνος του. Εκτελεί για 3. Δεν θα το βάλει όμως. Τσαρδόπουλος. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Σενιόρ. Κωνσταντίνου προϋποθέσει εχνιδιασμού. Θα τελειώσει την πάση ο Κωνσταντίνου. Ο Στεφανόπουλος έκανε την πάσα. Και έτσι η διαφορά τώρα πέφτει στους 5. 20-25. Με το δεξί χέρι δεν θα τελειώσει καλά. Αρχικά ο Λυσαρίδης θα κερδίσει το φάουλ στην εξέλιξη της φάσης, καθώς ο ίδιος καταφέρει να μαζεύσει το rebound μετά το δικό του άστοχο. Τώρα θα επαναφέρει κιόλας από την baseline. Σενιόρ για 2 το βάλε. 20-27. Στεφανόπουλος.
Μπάνης. Υπάρχει φάουλ από τον Λισαρίδη και είναι το τρίτο δικό του. Γκρέκος προσπαθεί να ξεφύγει από την άμυνα του Λιτσαρδόπουλου. Στάθηκε άτυπος, ξέσπασε κιόλας. Λίγο τσάσιμο παιχνίδι και η μπάλα δεν το πήρε και τόσο καλά. Ενώ ο Τσουράκης επέστρεψε στο μάτς για τους Ρος. Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Μπούτσικας, δεν καταφέρνει κάτι. Γκρέκος μάζες, αλλά έκλεψαν οι φιλοξενούμενοι. Και ο Λιτσαρδόπουλος θα δέχει το φάουλο από τον Μπαμπάνη. Είσαι το καλάθι για το 20-29. Κωνσταντίνου πήγε προς τα μέσα, ξέφυγε από την άμυλα, αλλά δεν καταφέρει να σκοράρει, ρίξε επαφή. Κυριακόπουλος, ωραία η πάσα του. Δεν θα την κάνει ασύστο όμως ο Τσουράκης. Και αυτό θα χάσει ένα εύκολο καλάθι. Μπαμπάνης γυρίζει ωραία το κορμί του, στέκεται στον αέρα. Δεν θα μπει μέσα η μπαλά. Δεν αλλάζει έτσι ούτε τώρα το 20-29. Σενιόρ. Πήρε, γύρισε, αλλά στόχισε από κοντά ο Μπρακούλιας. Ο Στεφανόπουλος, με συγχωρείτε. Μπερδεύω αυτούς τους δύο σήμερα. Τώρα είναι ο Κωνσταντίνου. Θα αποφασίσει να εκτέλεσει τελικά. Δεν δικαιώνεται για την επιλογή του. Σενιόρ. Λιτσαρδόπουλος, ωραία, θα του σερβίρει ξανά. Θα του κάνει το φάουλ ο Κωνσταντίνου εκεί στο τελείωμα της φάσης. Και θα τον στείλει τώρα στην γραμμή για δύο βολές. Ενώ έχουμε και διακοπή για time out. Πρώτη βολή από τον Σενιόρ. Τώρα εκτελεί και την δεύτερη. Αυτή θα την βάλει για το 20-30. Δεκαπόδικη πάλι χωρίζουν τις δύο ομάδες. Ενώ πήγαμε στο τελευταίο 5 λεπτό της τρίτης περίοδου. Μπαμπάνης, Γκρέκος και τώρα Κωνσταντίνου. 7 δευτερόλεπτα κάνει το βηματάκι πίσω για να εκτελέσει πίσω από τα 6-75. Είναι ένα στόχο το σούτ του. Και ο Κυριακόπουλος θα δεχτεί το φάουλ. Αναφορά από το πλάι. Ο Κυριακόπουλος έχει βάλει στην πλάτη του τον Θεοφανόπουλο. Θέλει να το πάει πιο μέσα. Σηκώνεται για δύο, αστοχή. Και μαζεύει ο Γκρέκος. Μπαμπάνης. Πήρε το screen. Άφησε πιο δίπλα στον Θεοφανόπουλο, αποφασίζει να εκτελέσει για τρεις. Θα κάνει airball ωστόσο. Βάλα έφτασε στα χέρια του Λιτσαρδόπουλου. Δεν μπόρεσε από κοντά ο Μπρακούλιας να πετύχει κάτι καλό. Γίνεται και το φάουλ στην συνέχεια. Ανέφεραν τώρα η ζωντανή Λόκρη. Μέσα στην αδύνατη πλευρά Κωνσταντίνου με φόρα προς τα μέσα. Αποφασιστικά θα πετύχει ένα τρομερό καλάθι για το 22-30. Δεν φοβήθηκε ούτε στιγμή. Έω στις 8. Κυριακόπουλος το θέλει από την κορυφή. Δεν το έβαλε. Ο Κινάκης άφησε δίπλα του. Μπρακούλιας αστοχή επίσης. Και τώρα
Μπαρντάλης. Με το πόδι παίρνει και την μπάλα ο Λιτσαρδόπουλος, ο φιλαρετός. Καλής επανέφερε. Γκρέκος, ωραία, θα ξεφύγει και θα πετύχει το καλάθι για το 24-30. Πλησιάζουμε στο μείον 6 τώρα η γήπεδο και το έδαφος δύο παίχτες. Έχει γίνει φάουλ από ποιον, να δούμε. Διαμαρτύρονται και οι δύο, αμυντικό φάουλ έχει δοθεί. Ο Κωνσταντίνη είναι αυτός που έχει υποπέσει την παράβαση. Και έχουμε νέα αλλαγή για τους Ρούς. Ο Λυσαρίδης επέστρεψε. Για τα ομαδικά. Έξω η πρώτη. Για το 24-31. Γρήγορα ο Κωνσταντίνου προλαβαίνει όλη την άμυνα. Εκτελεί αμέσως για να πάρει και το φάουλ. 26-31. Ένα καλάθι που δίνει ψυχολογία στην πλευρά των γηπεδούχων. Αστοχή στην βολή του ωστόσο. Μπάλα καταλήγει στα χέρια του σενιόρ. Κυριακόπουλος. Πριν βρεθεί στο παρκέ, πέταξε την μπάλα ο Λυσαρίδης παραλίγο να μπει το καλάθι. Την έφυγε εκεί όμως η ρακέτα και παρέμεινε το 26-31. Μπούτσικας άφησε δίπλα. Ρίσκο η πάσα του Γκρέκου, η μπάλα είναι και πάλι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν 8 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα. Ράλις θα επαναφέρει. Μπούτσικας από κοντά, δεν μετράει το καλάθι. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ. Δεν αλλάξε έτσι λοιπόν το 26-31. Από το πλάι θα επαναφέρουν τώρα οι ζωντανοί. Λοκρή. Γκρέκο στον Μπούτσικα. Πάει με φόρα προς τα μέσα. Βρέθηκε στο παρκέ. Δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Κυριακόπουλος. Αλλά κατέληξε στον σενιόρ. Αλλά έχουμε και 3 δευτερόλεπτα. Ο Μπούτσικας τώρα αποσύρεται από τους γηπεδούχους. Στο μάτς επιστρέφει ο Γιαννόπουλος. Ο Κινάκης άφησε στον Λιτσαρδόπουλο, στον σενιόρ, στο ύψος των βολών. Σηκώνεται τελικά για δύο, κοντό το σούτο, αλλά η μπάλα καταλήγει και πάλι στα δικά του χέρια. Στοχή ξανά, δύο συνεχόμενα άστοχα σούτο από τον σενιόρ. Δεν θα αλλάξει το 26-31 και μπήκαμε στο τελευταίο 1,5 λεπτό της τρίτης περίοδου. Γιαννόπουλος γυρίζει το κορμί του, αστοχή. Αλλά έχουμε φάουλ και δύο βολές. Έστω στην πρώτη βολή. Διαφορά πέφτει στους 4 πλέον. Αστοχή στην δεύτερη Γιαννόπουλο, σενιόρ ψηλότερα θα μαζέψει. Θα πάρει τελικά το φάουλο από τον Ράλι. 27-31 το σκορ.
ολοκληρωθεί τα ομαδικά και από τις δύο πλευρές. Θα ασφάλω από εδώ και πέρα. Θα είναι πολλές για αμφότερες ομάδες. Ράλι τώρα στην... Σενιόρ, με συγχωρείτε στη γραμμή. Σε 7-32. Δύο στις δύο από τον Σενιόρ, 27-33. Ραλής. Θέλει να γυρίσει ο Μπαμπάνης, σηκώνεται για δύο, το βάζει από το πλάι. Για το 29-33. Κυριακόπουλος. Μένει ψηλά να τον πιέσει στο κατέβασμα ο Ραλής. Έχει το σκηνό Λιθαρίδης, Κυριακόπουλος, μπάλα πέρασε εκτός, δεν νομίζω πως ακούμπησε κάποιος από τους ζωντανούς νοκρούς. Κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. 46 δευτερόλεπτα ακόμα για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Μπορούν να μειώσουν κι άλλο οι γηπεδούχοι. Κωνσταντίνου κερδίζει το φάουλ. Έχουμε βολές. Το φάουλ το έκανε ο Λιθαρίδης. Είναι και το τέταρτο δικό του και θα περάσει εκτός τώρα. Το έχει τον Ροζ. Παραδείρηση τώρα στην πλευρά των Ροζ. Στη γραμμή τώρα ο Κωνσταντίνου. Βάζει και την δεύτερη, 31-33 στο δίποδο πλέον. Έχουν πλησιάσει τον Ντανίλο Κρή. Μισό λεπτό πριν να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Στρέφουν οι κυπεδούχοι. Σενιόρ από κοντά δεν τα καταφέρνει. Βάζει τώρα το rebound οι κυπεδούχοι για μια τελευταία επίθεση 18 δευτερολέπτων. Ράλης. Μπαμπάνι σε κάρι το ρολόι, 11 δευτερολέπτα. Κρατάει στα 5, θα πάρει για την εκτέλεση και θα πάει τώρα στην γραμμή με το χρονόμετρο να έχει σταματήσει τα 3,6. Νέες βολές τώρα για τους γηπεδούχους και είχε την ευκαιρία να φέρει το μάτι στα ίσα ο Μπαμπανής. Άστοχη η πρώτη. Τώρα εκτελεί και την δεύτερη, αυτή θα την βάλει. 32-33. Μένουν ψηλά για να πιέσουν οι γηπεδούχοι. Κυριακόπουλος θα πετάξει όπως την μπάλα. Δεν καταφέρνει κάτι φινά λοιπόν και στην τρίτη περίοδο με το σκορ στο 32-33. Επιστροφή και πάλι στην δράση, ξεκίνησε μόλις και η τέταρτη περίοδος. 32-33 δείχνει ότι είναι ο Σπίνακας, με τους γηπεδούχους να έχουν καταφέρει να επιστρέψουν. Ξαναμπήκαν έτσι στην διεκδίκηση του παιχνιδιού. Νωρίτερα, υπενθυμίζω στις αρχές της τρίτης περίοδου, είχαν προηγηθεί ξανά με 10 πόντους οι γηπεδούχοι. Ωστόσο τώρα τα πράγματα άλλαξαν και τα πάντα παραμένουν ανοιχτά. Πόδι από τον Μπαμπάνη. Κατοχή είναι για τους Bubble Bobble. Ένα δίποντο, θα πάρει και το φαουλ ο Σενιόρ τελικά.
και θα πάει τώρα στην γραμμή για τις δύο βολές του. Πέντε πλέον μετά τις δύο βολές του Σενιόρ. Κωνσταντίνου έπαιξε με τον Μπουτσικά, αυτός βρήκε εδώ να μαρκάρει στο Παναγιωτόπουλο, αυτό έξω από μακριά και παίρνει τώρα και πάλι η Παπλου Πόπλου. Κυριακόπουλος το θέλει το τρίποντο αυτό, δεν θα καταφέρει να το βάλει. Παναγιωτόπουλος, ωραία, ο Γιαννόπουλος θα τροφοδοτήσει τον Μπούτσικα, όλη η φάση ανήκει στον Γιαννόπουλο, 34-35 πλέον και πάλι σε απόσταση αναπνοής η Ζωνάνη Λοκρή. Σενιόρ θέλει να πλησιάσει, έχει προηγηθεί το φαουλ όμως από τον Παναγιωτόπουλο. Βρήκε τον διάδρομο Σενιόρ, δεν πέτυχε το καλάθι και νέα ευκαιρία με τον Μπρακούλια. Υπάρχει και φάουλ τελικά. Τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Τρίτο φάουλ για το 41 άκουσα. Του Μπούτσικα είναι το τρίτο φάουλ. Ευρωπίας 34-36 το σκορ. Κυριακόπουλος, ο ίδιος θα πάρει την προσπάθεια, δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό στην φάση σύμφωνα με τους διαιτητές. Τώρα κατεβάζει ο Παπάνης. Άφησε στο πλάι. Πέρασε η επίθεση χωρίς κάτι καλό για τους Ιωτανούς του Κρούς. Δεν αλλάξε το 34-36. Εφτά λεπτά και 13 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Πάσα έξω. Σενιόρ προσποιείται, σηκώνεται, ο ίδιος θα μαζέψει το rebound μετά από το δικό του άστοχο σουτ, δεν καταφέρει κάτι ούτε στην συνέχεια και τώρα Κωνσταντίνου έχει δύο τους πανελίδες μπροστά. Συνεχίζει μόνος του, περιμένει όμως και τους συμπαίκτες του, δεν πήγε σε κάτι βιαστικό. Μπαμπάνης, κάνει σταυρωτές, πάει προς τα μέσα, πασάρει τελικά στον Γιαννόπουλο, θα σκοράρει αυτός και ισοφαρίζει σε 36-36. Μάτς πλέον στα ίσα. Κυριακόπουλος. Παναγιωτόπουλος έχει κάνει το φάουλ. Αφού σε πεσιάτσα, αλλά επάνω στον Τσουράκη, όπου τον προσπέρασε. 3-1 πλέον τα ομαδικά. Έχουμε και ένα πρόσωπο τώρα στο μάτς, ο Λιτσαρδόπουλος, ο Νίκος θα πάει να επαναφέρει.
Κυριακόπουλος από πολύ μακριά δεν θα το βάλει. Δεν ήταν καλή εκτέλεση. Ωραία, προστάτευσε και την μπάλα Παναγιωτόπουλος. Η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι μπορούν να περάσουν και μπροστά τώρα. Με θυμίζω νωρίτερα ο Γιαννόπουλος ήταν αυτός που ισοφάρισε σε 36-36. Και τώρα αν ευστοχήσουν θα πάρουν τα ενία οι ζωντανοί Λοκροί. Μπαμπανής έχει μείνει μόνος του, τον έχασε η άμυνα τον Ρος και το πλήρωσαν. 39-36 πλέον με τον Μπαμπάνη να δίνει το τιμόνι στην ομάδα του. Θέλει να απαντήσει ο Λυσαρίδης, δεν θα το κάνει. Παναγιωτόπουλος. Το momentum είναι στην πλευρά των γηπεδούχων. Να δούμε αν θα το αξιοποιήσει για να πάρει και ένα προβάδισμα καλό. Αστοχή προσπάθεια εδώ του Μπαμπάνη. Αλλά κλέβουν οι γηπεδούχοι. Και πάλι Μπαμπάνη στην περιφέρεια. Γιαννόπουλος. Ρολάρι. Και έχουμε βήματα. Αλλαγή τώρα για τους ζωντανούς Λοκρούς. Ο Γκρέκος θα πέρασει και πάλι στο μάτς. Κυριακόπουλος σηκώνεται για δύο. Δεν παίρνει το καλάθι. Δεν βρίσκουν απάντηση οι φιλοξενούμενοι. Παναγιωτόπουλος. Γκρέκος παίρνει την baseline, βρίσκει την πάσα έξω. Ένα νέο σούτ από μακριά, εύστοχο και αυτό. Ο Κωνσταντίνου είναι εκτελεστής τώρα. 42-36. Βρίσκουν λύσεις πίσω από τα 6-75 οι γηπεδούχοι. Και σε ένα αρκετά καθοριστικό χρονικό σημείο, σενιόρ. Ούτε τώρα θα μπορέσουν να απαντήσουν οι Ροζ. Διεκδικήσιμη μπάλα, έχουμε τζάμπολ. Το βελάκι δείχνει. Ζωντανούς Λοκρούς, η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Στο συν 6 πλέον οι γηπεδούχοι με τα τρίποντα των Μπαμπάνη και Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου στον Γκρέκο. Μπαμπάνης. Του φτιάχνει χώρο ο Γκρέκος. Θέλει να πλησιάσει ο Μπαμπάνης. Συνεργάζεται ωραία με τον Γκρέκο. Άψογη συνεργασία των δύο. 44-36. Με πλάτη τώρα ο Λυσαρίδης γυρίζει. Ο ίδιος θα μαζεύσει. Και αφήνει στον Κυριακόπουλο. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Σηκώνεται για 3 στο σίδερο η μπάλα. Με ηρεμία τώρα οι γηπεδούχοι. Δεν υπάρχει και λόγος για να βιαστούν. Μπαμπάνης. Τον κυνηγάει ο Κοκκινάκης. Μπαμπάνης συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια. Βρέθηκε στο παρκέ. Έπειτα από το φάουλ του Λιτσαρδοπούλου. Δείχνει να πονάει κιόλας ο παίκτης των γηπεδούχων. Σηκώθηκε ο Μπαμπάνης. Έχουμε και διακοπή για time out. Στη γραμμή λοιπόν τώρα ο Μπαμπάνης, ο οποίος αστοχή στην πρώτη. Φάνη και την δεύτερη, 44-36. Έχουμε βολές. Σειρά του Σενιόρδο να πάει στη γραμμή.
34-37. Και 44-38, δύο στις δύο βολές από το σενιόρ. Διαφορά στους 6. Κωνσταντίνου. Πήρε ο Μπούτσικας. Ζητάει στην γωνία ο Γκρέκος. Διακόπουλος κατάλαβε την πάσα και τη σταμάτησε. Παίρνει και στην άλλη πλευρά. Σηκώνεται για 2. Δέχτηκε το φάουλ. Θα πάει στην γραμμή για 2 βολές. Δεν το έκανε το χατήρι μπάλα να καταλήξει εντός καλαθιού για να διεκδικήσει ένα έμεσο τρίποντο. Και έτσι θα πάει για τις 2 δικές του προσπάθειες τώρα. Στην γραμμή της φιλανθρωπίας ο Ράλης επιστρέφει για τους ζωντανούς λοκρούς. Και 44-40 τώρα. Πέφτει διαφορά στους 4. 2-50 πριν το τέλος. Ράλης. Γκρέκος έψαξε την πάσα αλλά έχει κάνει βήματα. Δεν μετράει ότι συνέβη στην εξέλιξη της φάσης. Και τώρα νέα ευκαιρία για τους Bubble Bubble, ώστε να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Κυριακόπουλος εκτελεί πίσω από το screen. Με βάση της ρακέτας η μπάλα. Γενικά δεν τα έχουν πάει καλά από μακριά σήμερα οι Ροζ. Και νωρίτερα έψαξαν τα τρίποντα την ώρα που έκαναν την αντεπίθεση τους. Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν όμως να βρουν απάντηση και τώρα ο Σενιόρ επίσης έχει κάνει και το τρίτο ομαδικό. Κωνσταντίνου. Πάει στα αριστερά. Στέκεται για 2, θα το βάλει. 46-40. Στο σύν 6 πλέον η γηπεδούχη. Κυριακόπουλος. Τελευταίο δίλεπτο και επίσημα στο μάτς. Έχει γίνει φάουλ από τον Ραλί και έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Λοκρών. Βολές τώρα για τον Σενιόρ, ο οποίος ήταν αλάνθαστος νωρίτερα στις δύο δικές του προσπάθειες. Δεν θα βάλει αυτή την φορά την πρώτη. Σαράντα έξι, 41. Ράλης. Διακόπουλος παίζει πολύ καλή άμυνα. Μπάλα είναι για τους Bubble Bubble. Ράλης Δαματήρης. Επόμενη πλευρά. Τον αλλά τελικά η απόφαση κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Ράλης. Γκρέκος άφησε χέρι με χέρι στον Κωνσταντίνο. Στο 1 θα πετάξει την μπάλα. Μαζεύει ο Σενιόρ. Αρχίζει αρκετά μέτρα. Γυρίζει, κλείνεται. Πάσα στο πλάι και πάλι Σενιόρ. Παραλίγο να χάσει. Κυριακόπουλος για 3. Όχι. Με ευκαιρία. Και ο Λυσαρίδης θα πάρει το φάουλ. Και θα πάει και στην γραμμή. 1-13, τώρα στο χρονόμετρο, 46-41, το σκορ.
από εδώ και πέρα μετράει. Κάνει και την δεύτερη όμως ο Λυσαρίδης, δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι Βολονίρος. Κωνσταντίνου γρήγορα στην άλλη πλευρά, θα το χάσει. Προσπάθησε, βασικά επέλεξε να πάει σε μια γρήγορη επίθεση και να μην ξοδέψει και πολύτιμο χρόνο. Κυριακόπουλος. Τελευταία 56 δευτερόλεπτα, Κυριακόπουλος θα το πάρει πάνω του. Δεν θα το βάλει όμως, σε καλύτερη θέση ο Λυσαρίδης, παίρνει το φάουλ. Θα πάει ξανά στην γραμμή των βολών. Να δούμε αν θα μπορέσει να καταφέρει κάτι καλύτερο σε σχέση με τις προηγούμενες βολές του. Αυτή τη φορά ευστοχή στην πρώτη για το 46-42. Βάζει και την δεύτερη, 2 στις 2 τώρα. 46-43, 50 δευτερόλεπτα για το τέλος. Να δούμε τι άλλο θα δούμε ως το φινάλε. Κωνσταντίνου. Παίρνει τα βήματα, στέκεται στον αέρα. Αναλαμβάνει δράση ο Κωνσταντίνου για το 48-43. Κυριακόπουλος θέλει να μειώσει, ούτε τώρα. Σενιόρι, πάσα και πάλι έξω, ξανά ο ίδιος θα το πάρει από πιο μακριά, θα το βάλει τώρα. 48-46. Μεγάλο σου του Κυριακόπουλου, 20 δευτερόλεπτα, πιέζουν οι Ρόζ. Κωνσταντίνου ξεφεύγει. Πάσα έφτασε στον Μπαμπάνι, δεν κάνουν φαουλ οι Ρόζ. 8 δευτερόλεπτα. Θα πετάξει την μπάλα από σώπος Κυριακόπουλος με 3, 2, 1 για την νίκη. Όχι, λίγο έλειψε να δώσει την νίκη στην ομάδα του Κυριακόπουλος. Αυτή όμως θα πάει στα χέρια των ζωντανών Λοκρών. Τρομερό φινάλε στο μάτς. Έσπασαν καρδιές. Οι γηπεδούχοι τελικά είναι αυτοί που θα επικρατήσουν με 48-46 και θα πάρουν πλέον την πέμπτη νίκη τους, θα πάνε στο 5-1, ενώ από την άλλη Bubble Bobble θα πέσουν στο 3-3.